Να καλημερίσω την κυρία Λίλα Καφαντάρη. Είναι γνωστή ηθοποιός βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Καφαντάρη. Καλημέρα σας. Και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Ηθοποιών. Λοιπόν, κυρία Καφαντάρη, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εδώ καθημερινά, και όχι μόνο καθημερινά, ώρα την ώρα, μέρα τη μέρα, οι καταγγελίες, τα στόματα έχουν ανοίξει στο χώρο της τέχνης, στο θέατρο, στο σινεμά, και οι καταγγελίες πολλαπλασιάζονται για σεξουαλική παρενόχληση, για κακοποίηση. Εντάξει, έχει σοκαριστεί ο κόσμος, γιατί οι καταγγελόμενοι είναι πρόσωπα που μέχρι τώρα ήταν στη συνείδησή μας πολύ αγαπητά, πάρα πολύ γνωστά, έχεραν μεγάλης αποδοχής. Νομίζω πια ότι δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης από τα πρόσωπα που βγαίνουν και καταγγέλουν, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο ένα και αφορά ένα άλλο πρόσωπο. Είναι πλέον και σε ομάδες. Έχουν στείλει εξώδικα οι καταγγελόμενοι. Δεν αναφερόμαστε σε ονόματα ή δεν, εν πάση περιπτώσει, φωτογραφίζουμε με έναν τρόπο. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν όντως ισχύει στο δικό σας σωματείο των Ελλήνων ηθοποιών έχετε μέχρι στιγμή έναν αριθμό καταγγελιών που ξεπερνούν τις χίλιες. Να σας πω το εξής, ότι η παράταξη στην οποία ανήκω στο σωματείο δεν έχει καμία ενημέρωση. Δηλαδή, ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν έχουν συγκληθεί καταρχήν για να γίνουν Διοικητικά Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για κανένα αριθμό καταγγελιών. Άρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Ακούμε μόνο φήμες και ό,τι ακούμε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ο πρόεδρός σας, έτσι, ο κύριος Τσαρούχας, βγήκε και έκανε αυτή την δήλωση. Πάνω από χίλιες καταγγελίες και έρχονται καθημερινά, λέει, δεκάδες. Σας λέω και πάλι ότι επίσημη ενημέρωση ως μέλη του πειθαρχικού ή μέλη του διοικητικού δεν έχουμε. Δεν ενημερωνόμαστε. Και πώς εγώ μπορώ να πάρω μια σοβαρή θέση χωρίς να έχω αυτό ενημερωθεί. Τώρα το λέτε ως το καταθέτετε. Ως μέλη του πειθαρχικού. Τι? Το καταθέτετε αυτό ως μια μη σωστή λειτουργία. Αφού εγώ καταλαβαίνω ότι στο πειθαρχικό θα φτάσουν όλες οι υποθέσεις. Εγώ σας λέω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επίσημη ενημέρωση δεν έχει η παράταξή μου, άρα και εγώ στο πειθαρχικό που είμαι εκλεγμένη, για πόσες καταγγελίες και τι καταγγελίες έχουν έρθει στο σωματείο. Δεν το γνωρίζω. Άρα πώς θα τοποθετηθώ σήμερα στην εκπομπή. Συγγνώμη, κυρία Καφαντάρη, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι τώρα. Λοιπόν, μας λέτε ότι δεν γνωρίζετε τον αριθμό. Γνωρίζετε τι είδους καταγγελίες είναι αυτές? Δηλαδή είναι καταγγελίες που έρχονται με στοιχεία, με μαρτυρίες, γίνεται μια αξιολόγηση? Δεν γνωρίζω. Δεν είμαι ενημερωμένη. Δεν μας ενημερώνει η διοίκηση του σωματείου. Ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε το Πειθαρχικό για αυτά που με ρωτάτε. Κατά τη γνώμη μου, πολύ καταλαβαίνω, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος, αλλά χωρίς τέτοιου είδους ενημέρωση για το πόσες και τι ποιότητας καταγγελίας και αν έχουν μάρτυρες, αν δεν έχουν, αν είναι για σεξουαλική παρενόχληση ή όχι, δεν το γνωρίζω. Υποθέτω πως ναι. Αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ με σοβαρότητα στην εκπομπή σας. Ποιος είναι ο ρόλος του πειθαρχικού, κυρία Καφαντάρη, ας το πάρουμε αλλιώς? Τι θα κάνει το πειθαρχικό? Καταρχήν να σας πω κάτι. Ότι όταν εμείς είχαμε τη διοίκηση του σωματείου, μόνο σε πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις ενεργοποιούσαμε το πειθαρχικό. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι το σωματείο έχει έναν άλλο ρόλο. Και να σας εξηγήσω, δεν είναι δικαστήριο, ούτε μπορεί να τιμωρεί τους συναδέλφους. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αναπτύξει τη συλλογική συνείδηση και αλληλεγγύη στους εργαζόμενους, ώστε όταν παρουσιάζονται σε έναν εργασιακό χώρο δικό μας περιστατικά που ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, γιατί συνήθως από θέση εξουσίας ασκεί οποιαδήποτε βία κάποιος σε έναν εργαζόμενο, όλοι οι εργαζόμενοι που είναι παρόντες να μπαίνουν μπροστά μαζί με τον ίδιο τον εργαζόμενο που δέχεται αυτή την παρενόχληση και να μην δέχονται
να συνεχιστεί. Δηλαδή να βάζουν την αλληλεγγύη μπροστά στον οποιοδήποτε δεχτεί άσκηση σεξουαλικής παρενόχλησης. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να βάλουμε σε μια άλλη βάση τη συζήτηση. Mm-hmm. Και δηλαδή... πέρα από... να σας εξηγήσω τι εννοώ. Mm-hmm. Τι δίνει σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Εγώ διάβαζα στην εφημερίδα ότι στον επισητισμό τουρισμό mm-hmm. η σεξουαλική παρενόχληση που δέχονται οι γυναίκες στον επισητισμό τουρισμό φτάνει το 85%. Δεν ξέρω αν η κυρία Βαρδίκου θα τα επιβεβαιώσει αυτά ή αν είναι σε θέση, γιατί θα ανοίξουμε, θα φύγουμε και από το χώρο του θεάτρου, κυρία Καφαντάρη, και μου δίνετε την πάσα. Ολοκληρώστε για να περάσω λίγο και στην κυρία Βαρδίκου με αυτό. Ναι. Όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, mm-hmm. όταν δεν κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, όταν υπάρχει η ανεργία, η ανασφάλεια, ο ανθρωποφαγικός ανταγωνισμός, δεν είναι φυσικό να καταλήγει σε τέτοιους φαινόμενα. Γιατί η βία, η σεξουαλική παρενόχληση και βία, όπως mm. και η ακραία κακή συμπεριφορά, στο 95% δεν έχει να κάνει με θέση εξουσίας προς τον εξουσιαζόμενο, ο οποίος φοβάται για τη δουλειά του. Ναι. Όταν αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο δεν έχει εργασιακά δικαιώματα, αλλά έχει, σας θυμίζω, mm-hmm. ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα διατηρεί... Δεν θέλω να το πάμε σε πολιτικό επίπεδο, κυρία Καφαντάρη, δεν υπάρχει ούτε πολιτικό... αντίλογος, δεν είναι τώρα η συγκεκριμένη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε να δείτε, ναι. γιατί όλα είναι πολιτικές αποφάσεις και η υποκρισία για τον κώδικα το διοντολογίας που φέρνει η κυβέρνηση mm-hmm. την ίδια στιγμή που η κυβερνήση... Είστε όμως υπό ένα συγκεκριμένο ρόλο εδώ, κυρία Καφαντάρη, δεν θέλω καθόλου να αλλάξουμε... Θα πρέπει να μιλάω περιορισμένα βάση της καθοδήγησης. Όχι, δεν είναι καμία δεν καθοδήγηση, μην το ξαναπείτε αυτό, κυρία Καφαντάρη. Καταρχήν, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Σας ζητήσαμε να βγείτε ως μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ηθοποιών. Βγήκατε, μου είπατε ότι δεν είστε ενημερωμένοι, δεν σας δίνουν στοιχεία. Προχώρησα την συζήτηση σε κάποιες δικές σας έτσι τοποθετήσεις, αλλά τώρα αν το πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση θα πρέπει να έχουν έρθει και εδώ και η άλλη πλευρά. Ελάτε. Δεν μιλάω, δεν έχω την ανάγκη να κάνω πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν. Έχω όμως την ανάγκη ωραία, να καταγράψω... Ωραία, τότε ας το κρατήσουμε μέχρι εδώ, κυρία Καφαντάρη, γιατί εγώ τώρα πρέπει να δώσω και το χρόνο στην κυρία Βαρδίκου που μας, τόση ώρα μας περιμένει. Συγνώμη, κυρία Βαρδίκου, πάμε λίγο στο κομμάτι... κανάλι. Ορίστε. Για λίγο το ξέχασα ότι είναι κυβερνητικό κανάλι. Παρακαλώ. Αχ, κυρία Καφαντάρη, τώρα ξέρετε κάτι, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να καταλήξουμε σε μια τέτοια διένεξη και σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν είναι κυβερνητικό κανάλι, είναι δημόσια τηλεόραση, κυρία Καφαντάρη, και δουλεύω σε αυτή πάνω από 20 χρόνια. Και όσο αφορά εμένα εδώ συγκεκριμένα, γιατί για τον εαυτό μου θα μιλήσω, αλλά μπορώ και γενικώς μέσα από αυτά τα χρόνια να έχω άποψη για τη δημόσια τηλεόραση. Είναι δημόσια η τηλεόραση, δεν είναι κυβερνητική. Λοιπόν, όταν περνάνε νόμοι, μην το πηγαίνετε εκεί, μην πετάτε την μπάλα τώρα σε ένα τέτοιο επίπεδο, δεν είναι σωστό. Δίνουμε το λόγο σε όλους, ακούγονται τα πάντα, η κουβέντα μας έχει ένα συγκεκριμένο θέμα σήμερα. Όταν δεν μου επιτρέπετε να μιλήσω, δεν ακούγονται τα πάντα. Σας επιτρέπετε να μιλήσετε, αλλά να ξέρετε όμως αν έχουμε πραγματικά δημιουργήσει μία αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και μια άλλη πλευρά που θα μπορέσει να σας απαντήσει. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ακριβώς τι συμβαίνει στο δικό σας χώρο, κυρία Καφαντάρη. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Θα μιλήσετε, αλλά να υπάρχει και η αντιπαράθεση από το δικό σας χώρο. Ποια αντιπαράθεση όταν έχει ψηφιστεί ένας νόμος που ρίχνει στα μαλακά τη σεξουαλική παρενόχληση.